You know, the truth is, I can't let anyone die in here. Η μαγική σπηλιά προκαλεί τους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν τα μυστικά της και να βρουν αυτό που ποθούν περισσότερο. Εν προκειμένου, η σπηλιά θα μας διηγηθεί την ιστορία 7 ταξιδιωτών, χαρίζοντάς μας μια ματιά στις πιο σκοτεινές γωνιές της ψυχής τους. There's no dying in the cave. Ο τεμπέλης μοναχός, τα Goth δίδυμα, η δυναμική εξερευνήτρια, η πανούργα επιστήμονας, η ταξιδιώτης του χρόνου, ο βλάχος και ο όχι και τόσο ευγενής υπότης θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τα μυστικά της σπηλιάς και να καταφέρουν να ξεφύγουν από τους κινδύνους που ελοχεύουν στους σκοτεινούς διαδρόμους της. You break it, you buy it. Just saying. Αυτό που θα γίνει πολύ γρήγορα σαφές είναι πως δεν έχουμε να κάνουμε με ένα κλασικό point and click adventure. Αντιθέτως, οι βασικοί μηχανισμοί του είδους ενσωματώθηκαν με ένα πολύ έξυπνο τρόπο σε μια φόρμουλα που ταιριάζει περισσότερο στο σύγχρονο χαρακτήρα ενός downloadable τίτλου. Οι παίχτες καλούνται να διαλέξουν 3 από τους 7 διαθέσιμους χαρακτήρες και εκμεταλλευόμενοι τις μοναδικές ικανότητες του καθενός να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις λύνοντας μια σειρά από γρίφους που βασίζονται κυρίως στα αντικείμενα που βρίσκονται στο χώρο. Well, that's one trinket, a far cry from 3 trinkets. Το The Cave όμως δεν είναι ένας αποκλειστικά puzzle τίτλος, αλλά και ένα platformer με το χαρακτήρα του gameplay να μοιράζεται ίσα ανάμεσα στα δύο. Το platforming δεν προσφέρει κάποια ιδιαίτερη πρόκληση στους παίχτες, αφού σπάνια θα βρούμε κάποιο σημείο που θα χρειαστεί ακρίβεια κινήσεων. Some say chivalry is a trait that cannot be learned. Οι διαφορετικές περιοχές της σπηλιάς αφήνουν χώρο στη φαντασία και το ταλέντο της ομάδας ανάπτυξης να δημιουργήσει ένα πολύχρωμο και καλοσχεδιασμένο περιβάλλον. Η καρτουνίστικη προσέγγιση θα θυμίσει σε αρκετούς κάτι από Monkey Island, ενώ διάσπαρτα είναι και τα αναμνηστικά παλαιότερων τίτλων του Gilbert. Τι μπορεί να περιμένει κανείς από το The Cave? Από τη μία έχουμε το πετυχημένο χιούμορ και τη γραφή του Gilbert, η οποία αν και δεν είναι από τα καλύτερα δείγματα παραμένει πολύ έξυπνη και ανδιαφυσβήτητα ένα από τα δυνατά χαρτιά του τίτλου. Η καλλιτεχνική προσέγγιση είναι επίσης πολύ προσεγμένη και θυμίζει σε αρκετούς τομείς των παρελθόν. Το αδύνατο κομμάτι του τίτλου είναι πως δεν υπάρχει εκείνο το σημείο που το επιτρέπει να λάμψει. Καταφέρει να πει μια όμορφη ιστορία με την έξυπνη γραφή του Gilbert να είναι πάντα παρούσα, αλλά μέχρι εκεί. Dragon, gold, amulet, in that order. Men. I just want to be an electrical engineer.